Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσουμε το Last Day of June. Ένα παιχνίδι, μάλλον μια ιστορία ας πούμε, την οποία διαχειριζόμαστε κάποιους χαρακτήρες ώστε να αλλάξουμε τη μοίρα τους, ώστε να αποφύγει το ζευγάρι το συγκεκριμένο, το τροχαίο το οποίο ο άντρας κάνει τη γυναίκα του. Στο πρώτο επεισόδιο, από ό,τι είδαμε, διαχειριστήκαμε τον πιτσιρικά, το οποίο δεν το καταφέραμε, αλλά μας δυσκόλεψε αρκετά. Σήμερα θα διαχειριστούμε κάποιον άλλον. Θα το δούμε. Πάμε άλλο. Ό,τι βλέπω. Ωραία. Εδώ έχουμε τέσσερις πίνακες και άλλον έναν από πίσω. Λοιπόν, εδώ το αλλάξαμε. Ήταν το παιδί με την μπάλα και τώρα, αφού αλλάξαμε το story στο πρώτο επεισόδιο, τώρα έχουμε το παιδί με το χαρταϊτό, που σημαίνει ότι το ζευγάρι απέφυγε το τύχημα, αλλά κάπου αλλού την έπαθε. Μάλλον βλέπω άτυχο είναι. Ή ο άντρας δεν ξέρει να οδηγούσε. Πάμε να δούμε. Τι έκανε η κρίση. Πώς το κατάφερε και τις φύγαν όλα στον δρόμο, πραγματικά δηλαδή. Πώς το κατάφερε. Έχει πάρει μου, άσε με. Δεν θα σ' αφήσω. Λοιπόν, εδώ δεν μπορούμε να δούμε. Α, ωραία, είναι ένα μόνο. Εσύ. Μάλλον δεν το έχουμε εδώ πέρα με τις πόρτες. Από εδώ θα βγούμε. Μάλλον τώρα πρέπει να πάμε πίσω στο σπίτι. Το πάω καλά ή κάνω. Ah.
Αυτή! Το βλέπω μας έχει ερωτευτεί αυτή. Είναι ερωτευμένη μάλλον μαζί μας. Μας έχει μέσα σε ένα άλμπουμ με καρδούλες. Μέχρι και η μουσική που παίζει είναι... Πάμε, πάμε βολτούλα. Απλά ντρέπεται το πλοίο ότι δεν το πλοίο. Συγγνώμη, αλλά σε πρόλαβα άλλη. Τώρα αυτό που το βλέπω σκέφτομαι να μετακομίσει. Πότε έχω καταλάβει τα παιδιά. Τι μας πέταξε στο δουλειά. Λοιπόν, το ζευγάρι πάει προς την παραλία. Κλασικά. Μετά από 2 ώρες, αν λάθος. Ωραία. Έχουμε 2 κάρτες, σαν μου φαίνεται 2 κάρτες από πίσω. Και προσπαθούμε τώρα να αλλάξουμε το story της γυναίκας. Μπορεί να το κάνεις και με το πόδι, έτσι. Ωραία. Κοίτα να δεις τώρα. Απλά βάλουμε το κουτί και να φύγουμε. Αλλά όχι. Άμα βάλουμε το κουτί, μπαίνουμε στα μάξι, φεύγουμε, μας φεύγουν τα πράγματα, φυσιολογικό είναι. Κοίτα εδώ πως θα έχει βάλει. Λοιπόν... Άσε, έχεις δημιουργήσει το ατύχημα και μιλάς. Εδώ δεν μπορώ να φύγω. Εδώ.
Να, με. Ελπίζω να πυροβολεί σε εμάς, έτσι. Και δεν το έχει και με το στόχο. Ούτε εδώ δεν μπαίνουμε. Εδώ νομίζω μπήκαμε. Εδώ μάλλον θα δούμε τον πιτσιρικά. Στην εκκλησία. Πού είναι, ποια εκκλησία? Λοιπόν, όπως το βλέπω, το σπίτι του πιτσιρικά. Το δικό μας σπίτι είναι κάτω προς αριστερά με το δέντρο μάλλον. Ωραία. Το πράσινο σπίτι πρέπει να είναι του ζευγαριού. Ωραία, πάμε να δούμε. Να πω μια ιδέα. Να μήπως πάρουμε το κουτί και αντί να το βάλουμε στο αμάξι. Ωραία. Κατάλαβα τι μπορώ να κάνω. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε. Προφανώς είναι βαρύ το κουτί. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να το βάλω εκεί. Λοιπόν, θα το δούμε την πόρτα. Και μου φαινόταν πολύ εύκολο. Κάπως πρέπει να το δυσκολέψεις. Εδώ στρέχει γρήγορα από το κουτί. Λοιπόν, δεν το βάζουμε εκεί. Λογικά μπορεί να χρειαστεί το βάλουμε εδώ. Το σκηνή μας δεν είναι ο παππούς. Γιατί παίζει με τον πιτσιρικά. Έφυγε
σχέδιο εδώ, ας σου φύγουν τα πράγματα έτσι πως τα έχεις. Απλά είναι σαν να ζωγραφισμό το οποίο. Πάει από εκεί. Ο τράιλερ. Δηλαδή. Εντάξει. Μες στη μέση, έτσι. Δηλαδή μου, δηλαδή ότι, λοιπόν, πάμε να δούμε αν μπορέσουμε να αλλάξουμε άκως το story λίγο. Πάλι διαχειριζόμαστε τον πιτσιρικά. Σε ζαλίζει λίγο αυτό το κακό. Πολύ πλάκα από όλους. Κάπως μπερδεμένο είναι. Κάπως μπερδεμένο είναι. Ωραία.
Σου λέω την προάλλα, αδέσω. Μα. Πάω, πάρουμε το σκηνή. Μιας και τώρα είναι ευκαιρό. Πιστεύω θα μας το δώσει ο παππούς. Εμείς είμαστε πιο μεγάλοι από τον πιτσιρικά. Ένα σκηνή έχει όλο το χωριό. Ούτσι άλλος. Πόσο ξέρω, δεν έχω βρει άλλο. Και... Τώρα μπορώ να παίζουμε δυο χαρακτήρες. Σαν να μου φαίνεται ότι μπορώ να κάνουμε μια αλλαγή χαρακτήρων. Που σημαίνει αυτό? Λοιπόν, ας πούμε μια εκδοχή δικιά μου, έτσι. Κάδμα μα με λάθος. Το παιδί να παίζει με την μπαλά. Ο άλλος με την καραμπίνα ενώνει με το σκυλί. Αυτή να φύγει κανονικά με το σκηνή. Και ο παππούς, δεν ξέρω ακόμα τι ρόλο βαράει. Θα τον μάθουμε στην πορεία. Λοιπόν, τα δέσαμε, ωραία. Τα δέσαι καλά τουλάχιστον. Από όσο βλέπω. Το πρωτατήφ πάνω δεν ξέρω. Να το πάρει ο αέρας. Λοιπόν, πού να φύγουμε? Ωραία. Έτοιμοι είμαστε. Γι' αυτό. Άρα καλά πήγε. Κι όμως το καταφέραμε. Κατά τους δυο χαρακτήρες το καταφέραμε. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like. Αφήστε άμα θέλετε και κάνα σχόλιο. Πείτε μου να σας άρεσε, να σας άρεσε. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με άλλο χαρακτήρα. Γεια σας.